can do what I want. I'm in complete control. That's what I tell myself. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Σωροσόπουλος και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Απόψε προσκεκλημένη η κυρία Κιάσουλου Ζωή, που είναι επίκουρος ιατρός οτορινολαρυγκολόγος του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου, και θα μας αναπτύξει ένα θέμα που λίγος πολύ έχει ενοχλήσει όλους. Το απόψινό μας δηλαδή θέμα είναι οι οτίτιδες. Καλησπέρα κυρία Κιάσουλου και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ξεκινάω με τις ερωτήσεις. Μάλλον πριν ξεκινήσω με τις ερωτήσεις, να δώσω τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι το 2313-022-040. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email στο Είναι το radio@eoelas.org και μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, που είναι Ιατρικό Απόρριτο, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κυρία Κιάσουλου, τι είναι η οτίτιδα καταρχάς? Λοιπόν, η οτίτιδα είναι ένας γνωστός όρος σε όλους μας, αλλά επίσης και άγνωστος. Γιατί? Γιατί πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι σε κάθε οταλγία έχουμε οτίτιδα. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να μιλάω για την οτίτιδα, θα ήθελα να πω κάποια ανατομικά στοιχεία για να ξεχωρίσω κάποια πράγματα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Το αυτί μας λοιπόν αποτελείται από 3 ουσιαστικά τμήματα: το εξωτερικό αυτί, το μέσο αυτί και το εσωτερικό αυτί. Όταν μιλάμε για την οτίτιδα, μιλάμε ουσιαστικά για το έξω και το μέσο ους. Η οτίτιδα λοιπόν είναι μια φλεγμονή αυτών των τμήματων. Η εξωτερική οτίτιδα είναι γνωστή σε όλους μας. Την παθαίνουμε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, και η μέση οτίτιδα συνήθως μας επηρεάζει τους χειμερινούς μήνες. Είναι πολύ συχνή πάθηση στα παιδιά. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της οτίτιδας. Όπως είπαμε, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι σημαντικοί, δηλαδή σε ποια εποχή του χρόνου βρισκόμαστε, χειμώνα, καλοκαίρι. Για τα παιδιά μιλώντας, θα πούμε ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς επηρεάζονται πολύ πιο εύκολα. Ο θυλασμός παίζει σημαντικό ρόλο στο να μην δημιουργήσει κάποιο παιδάκι εξωτερική μέση οτίτιδα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον παθητικού καπνίσματος επηρεάζονται πολύ εύκολα. Υπάρχουν επίσης και γεννητικοί παράγοντες που φαίνεται ότι τα παιδιά της ίδιας οικογένειας παθαίνουν πολύ συχνότερα οτίτιδες. Και επίσης υπάρχουν και κάποια σύνδρομα με κρανιακές ανομαλίες, που είναι πολύ ειδικό αυτό το θέμα, δεν θα αναφερθούμε, αλλά είναι πιο επιρρηπής αυτά τα παιδάκια. Επειδή είπατε υπάρχουν, από ό,τι καταλάβω υπάρχουν ήδη οτίτιδες, έσω, έξω, μπορείτε λίγο να μας πείτε ποια είναι η διαφορά από κάθε οτίτιδα και να μας αναλύσετε? Όταν μιλάμε για εξωτερική οτίτιδα, μιλάμε για την φλεγμονή στον έξω ακουστικό πόρο ουσιαστικά, που αφορά το εξωτερικό αυτί. Στη μέση οτίτιδα επηρεάζεται το μέσο ους, δηλαδή την πανική κοιλότητα, ας το πούμε έτσι, μαζί με τις επιπλοκές που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Και πόσο συχνά εμφανίζονται οτίτιδες? Οι οτίτιδες είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στην προσχολική ηλικία. Αναφέρεται ότι το 90% των παιδιών παθαίνει οτίτιδα κάποια περίοδο. Και το 50% των παιδιών αυτών θα μπορούσαν να κάνουν και υποτροπιάζουσες οτίτιδες. Κύριε Κιάσουλου, τι προκαλεί τις οτίτιδες, δηλαδή, και τι πρέπει να προσέχουμε? Οι οτίτιδες μπορεί να προκληθούν από ιούς και από βακτήρια. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δηλαδή, σχετίζονται με τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.
Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που επηρεάζει ή προκαλεί? Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που προκαλούν την οτίτιδα. Στα παιδάκια πολλές φορές είναι αδενοειδές εκβλαστήσεις που αποφράζουν ένα σωληνάκι που ενώνει το αυτί με τον ρινοφάριγγα και με αυτό το τρόπο συσσωρεύονται κάποια μικρόβια μέσα και μπορούν να δημιουργήσουν οτίτιδες. Αλλά πολλές φορές τα παιδιά αυτά που φαντάζομαι ότι θα μιλήσουμε και αργότερα δημιουργούν την ακριτική οτίτιδα που είναι άλλο είδος οτίτιδας που χρειάζεται και άλλο είδος αντιμετώπισης. Μάλιστα, μάλιστα. Η διάγνωση πώς μπαίνει τώρα? Η διάγνωση τώρα, όπως και σε περισσότερες παθήσεις, η διάγνωση, στη διάγνωση μας βοηθάει πολύ το ιστορικό και η φυσική εξέταση. Τα συμπτώματα που μας δείχνει η οτίτιδα, στους περισσότερους ασθενείς δηλαδή, είναι οι που αναφέρουν μερικές μέρες πριν την εμφάνιση της οταλγίας κάποια συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, δηλαδή κάποια λίμωξη από το ανώτερο αναπνευστικό. Τα συμπτώματα αυτά θα είναι οταλγία, απώλεια ακοής, οτόρια, εμβοές, ίσως και ζαλάδες. Θέλετε λίγο να μας πείτε τα συμπτώματα λίγο πιο απλά, γιατί τώρα μας τα πάτε με ιατρική ορολογή και να σου πω ότι εγώ τα κατάλαβα. Ναι, πόνο στο αυτί, οταλγία. Ωραία. Απώλεια ακοής. Εντάξει. Κάποια πτώση ακοής. Οτόρια είναι όταν τρέχει κάποιο υγρό από το αυτί. Εμβοές, τα βουητά. Υπάρχουν και κάποια γενικά συμπτώματα, όπως η κακοχία, πυρετός, ανησυχία στον ύπνο στα παιδιά, κάποιες πεπτικές διαταραχές ίσως σε πιο μικρά παιδιά. Ειδικά στα παιδιά θέλω να αναφέρω ότι η φυσική εξέταση, δηλαδή η οτοσκόπηση ας πούμε, είναι πολύ δύσκολη γιατί δεν συνεργάζονται και δεν μπορούμε να δούμε καλά το αυτί. Μάλιστα. Τώρα ένας πόνος στο αυτί σημαίνει πάντα ότι έχουμε οτίτιδα? Πολύ ωραία ερώτηση. Πολλοί ασθενείς έρχονται στα επίγοντα αναφέροντας ότι έχουν πόνο στο αυτί και είναι σίγουροι ότι έχουν οτίτιδα. Αλλά αρκετές φορές βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οτίτιδα, δηλαδή δεν έχουμε κάποια στοιχεία στην οτοσκόπηση, στην εξέταση του οτός. Και μπορεί να είναι κάποια αμυγδαλίτιδα, ας πούμε, που δίνει αντανακλαστικό πόνο στο αυτί. Είναι ανατολή των δοντιών σε πιο μικρά παιδιά ή και σε ενήλικους. Οδονταλγία, κροταφογναθική αρθρίτιδα. Και από τα πιο σοβαρά πρέπει να αναφέρουμε και τα νεοπλάσματα στους ενηλίκους βέβαια, που ως πρώτο σύμπτωμα θα μπορούσαν να δώσουν και ένα πόνο στο αυτί. Γι' αυτό σε κάθε ενήλικα με έναν πόνο στο αυτί που επιμένει για αρκετές μέρες ή ίσως εβδομάδες θα έπρεπε να γίνει μια πλήρη εξέταση από ρηλά γιατρό. Όταν ανακοίνωσα ότι θα κάνουμε μαζί την εκπομπή και ότι το θέμα θα είναι οτίτιδες, πολλοί γνωστοί μου φίλοι και διάφοροι ακροατές μου στείλανε κάποιες ερωτήσεις που μου είπαν να σας ρωτήσω. Ξεκινάω με την πρώτη. Με ρωτάνε, εδώ και τρεις μέρες φαγουρίζει και μυρίζει άσχημα το αυτί. Τι έχει, τι μπορεί να έχει, ας πούμε? Ένα αυτί όταν φαγουρίζει πρέπει να εξεταστεί από έναν ειδικό ρηλά. Τις περισσότερες φορές είναι κάποια δερματίτιδα του εξωακουστικού πόρου που είναι συχνό φαινόμενο στο γενικό πληθυσμό και δυστυχώς δεν περνάει ποτέ για πάντα. Δηλαδή εφαρμόζουμε κάποια θεραπεία, βελτιώνεται και μετά μπορεί να δημιουργηθεί πάλι. Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ίσως και γεννητικούς. Το τι πρέπει να κάνω και τι έχω, αυτό που είπαμε, μάλλον είναι κάποια ή δερματίτιδα ή εξωτερική οτίτιδα και χρειάζεται κάποια αγωγή, δεν είναι κάτι σοβαρό δηλαδή, αλλά χρειάζεται κάποια αγωγή, είναι αρκετά ενοχλητικό. Πάω σε επόμενη ερώτηση, ακροάτη. Λέει, ρωτάει, παθαίνω συχνά εξωτερική οτίτιδα, τι πρέπει να προσέχω?
Τι πρέπει να προσέχω? Μάλλον είναι αρκετά ευαίσθητος αυτός ο ασθενής λόγω γενετικών παραγόντων ή ίσως χρησιμοποιεί κάποια καλλιντικά, φρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες που μπορεί να ερεθίζουν και να προκαλούν την εξωτερική οτίτιδα. Τι πρέπει να κάνει? Να αποφεύγει όλα αυτά που αναφέραμε. Όταν κάνει μπάνιο, συνιστάμε στους ασθενείς μας να βάζουν βαμβάκι βουτυγμένο σε λάδι και μόλις βγαίνει από το μπάνιο να το βγάζει. Να μην μπαίνει νερό στο αυτί δηλαδή. Πώς, ο καθαρισμός με μπατονέτα, τι κίνδυνο περιέχει και πώς πρέπει να γίνεται ο σωστός καθαρισμός του αυτιού? Ο σωστός καθαρισμός του αυτιού πρέπει να γίνεται αρκετά εξωτερικά του αυτιού, δηλαδή μόνο αυτό που βλέπουμε με μπατονέτα, και ο υπόλοιπος καθαρισμός, δηλαδή στον εξωακουστικό πόρο, πρέπει να γίνεται από ειδικό ρηλά γιατρό. Γιατί τα άτομα που μαζεύουν αρκετή κυψελίδα στον εξωακουστικό πόρο με την μπατονέτα μπορούν να το σμπρώξουν πιο μέσα και με αυτό το τρόπο σιγά σιγά να δημιουργήσει βίσμα στον εξωακουστικό πόρο και αυτό προκαλεί μετά κάποια προβλήματα. Όταν κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, υπάρχει κίνδυνος από το θαλασσινό νερό ή από πολισμένα νερά να μας δημιουργήσει μια οτίτιδα? Σίγουρα υπάρχει, γιατί δεν είναι αποστηρωμένο αυτό το νερό και αν υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί στον εξωακουστικό πόρο, πολύ πιθανόν θα μπορούσε να δημιουργήσει και μια εξωτερική οτίτιδα. Ως γνωστόν, αυτή η οτίτιδα λέγεται η οτίτιδα των κολυμβητών. Οι βουτιές επηρεάζουν στη θάλασσα? Το ότι μπαίνει νερό μέσα στο αυτί, αυτό επηρεάζει. Τώρα, αν είναι μακροβούτια ή όχι, δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Τα νερά της πισίνας που έχουν αυξημένο χλώριο? Το ίδιο. Το ίδιο, δεν έχει κάποια διαφορά ουσιαστικά. Λοιπόν, πάω αμέσως στην επόμενη ερώτηση, ακροατή, και μας ρωτάει, τι σημαίνει έχω υγρό στο αυτί μου? Τι σημαίνει έχω υγρό στο αυτί μου? Τώρα γυρνάμε σε αυτό που προανέφερα για την εκρητική οτίτιδα. Είναι ένα είδος οτίτιδας που είναι σχεδόν ασυμπτωματική. Είναι συχνότερη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και χρειάζεται άλλο είδος θεραπείας. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδάκια συνήθως στη πρώτη διάγνωση δεν αποφασίζουμε για καμία θεραπεία και τα παρακολουθούμε για ένα τρίμηνο. Αν το υγρό στα αυτιά μένει πάνω από 3 μήνες, τότε χρειάζεται να αποφασίσουμε τι θεραπεία θα εφαρμόσουμε. Από τι δημιουργείται αυτό, να το πούμε? Στα παιδάκια, ως γνωστόν, υπάρχουν αυτό που ξέρουμε όλοι, κρεατάκια, μέχρι την ηλικία 7 χρονών που αρχίζουν και ατροφούν. Αυτά τα κρεατάκια πολλές φορές αποφράζουν ένα σωληνάκι που ενώνει το αυτί με τη μύτη. Και με αυτό το τρόπο το υγρό που παράγεται στο μέσο ους ούτως ή άλλως δεν μπορεί να φύγει από εκεί και δημιουργεί εκρητική οτίτιδα. Η οτίτιδα είναι κολλητική? Η οτίτιδα δεν είναι κολλητική, αλλά λέμε στους ασθενείς μας που, ας πούμε, πάσχουν στο ένα αυτί και εφαρμόζουν κάποια αλυφή, ίσως με μια μπατονέτα στο πάσχον αυτί, να μην χρησιμοποιήσουν την ίδια μπατονέτα και για το άλλο αυτί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μόλυνση και στο άλλο αυτί με αυτό το τρόπο, αλλά από άτομο σε άτομο δεν έχει αναφερθεί ότι κολλάει. Πάω σε ερώτηση ακροατή και που ρωτά, είναι ακροάτρια, με συγχωρείτε. Είμαι συναχωμένη εδώ και 5 μέρες. Από χτες νιώθω ότι ακούω θολά και βρήκα το πρωί αίμα στο μαξιλάρι μου. Τι να κάνω? Πρώτον, πρέπει να πάει να εξεταστεί από γιατρό. Το πιο πιθανό είναι από μια λίμωξη στο ανώτερο αναπνευστικό, αυτό που έχουμε αναφέρει. Δημιουργήθηκε μια μέση οτίτιδα και η μέση οτίτιδα περνάει από κάποια στάδια και είναι σε στάδιο επιπλοκών που έχει κάνει διάτρηση την πάνω και μάτωσε λίγο το αυτί. Θέλει εξέταση, θεραπεία και παρακολούθηση. Ρωτάνε, έκανα μπάνιο και μετά από ντουζ ένιωσα πως αρχίζει να πονάει το αυτί μου και με ενοχλεί. Δεν ακούω καλά. Τι πρέπει να κάνω?
Πρώτον, να ξέρει ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Το πιο πιθανόν είναι ένα βύσμα κυψελίδας που ήταν στεγνό στον έξω ακουστικό πόρο και με το νερό έχει φουσκώσει και έχει κλείσει εντελώς τον έξω ακουστικό πόρο και απλώς θέλει καθαρισμό. Δεν είναι κάτι επίγον δηλαδή, θα μπορέσει αυτός τώρα να πάει σε κάποιον ορειλά να το καθαρίσει το αυτί του. Έχει κάτι ιδιαίτερο η οτιτίδα στα παιδιά? Πρέπει να προσέχουν κάτι γονείς? Τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα στο να δημιουργήσουν μια οτιτίδα λόγω της ανατομίας του αυτιού, ας το πούμε έτσι. Και θέλει περισσότερη προσοχή. Κάποια παιδάκια ίσως χρειαστούν και μια χειρουργική επέμβαση στην αντιμετώπιση της εκρητικής οτίτιδας που έχουμε αναφέρει. Δηλαδή ή αδενοτομή με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού ή μόνο τοποθέτηση σωληνίσκων. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που παρακολουθεί το παιδάκι σας. Είναι επικίνδυνη αυτή η χειρουργική επέμβαση που μας αναφέρατε? Είναι κάτι συνηθισμένο ρουτίνας? Στα παιδάκια αυτή η επέμβαση γίνεται με γενική νάρκωση και ως κάθε επέμβαση με γενική νάρκωση έχει κάποιο ποσοστό επικινδυνότητας, αλλά εντάξει, είναι μια επέμβαση ρουτίνας ουσιαστικά. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εμφάνισης ώστε να χρειάζεται τη συγκεκριμένη κατάσταση? Πολλά παιδάκια κάνουν οτίτιδα, αλλά λίγα χρειάζονται αντιμετώπισης, γιατί τις περισσότερες φορές είναι αυτοειούμενη νόσος, δηλαδή μπορεί να κάνει υποτροπές τους χειμερινούς μήνες, τους καλοκαιρινούς υποχωρεί. Σε αυτά τα παιδάκια συνήθως δεν αποφασίζουμε τη χειρουργική αντιμετώπιση. Ένας γονέας ρωτάει, το παιδί μου έχει υγρό στο αυτί εδώ και 3 μήνες, είναι 3,5 χρονών, πόσο πρέπει να περιμένω? Θα χάσει την ακοή του, πρέπει να το χειρουργήσω άμεσα? Εσείς τι μου προτείνετε? Πρώτον, πρέπει να τον παρακολουθεί συνέχεια ένας γιατρός. Για 3 μήνες τώρα, αν είναι ένα αυτί, μπορούμε να περιμένουμε. Αν είναι και τα 2 αυτιά, είναι οριακά να αποφασίσουμε αν πρέπει να τοποθετήσουμε σωληνίσκους αερισμού, να φύγει το υγρό, να κάνουμε αδενοτομή, γιατί αυτή η ηλικία πάλι είναι οριακή για να κάνουμε την αδενοτομή. Ο γιατρός που παρακολουθεί το παιδί πρέπει να το αποφασίσει ουσιαστικά. Όταν έχουμε εξωτερική οτίτιδα, κάνει να βρέχουμε το αυτί? Όταν έχουμε εξωτερική οτίτιδα, δεν συνιστάμε στους ασθενείς μας να βρέχουν το αυτί, να το αποφεύγουν δηλαδή, να χρησιμοποιούν τη θεραπεία που του έδωσε ο γιατρός και όχι ο φαρμακοποιός όσο συνηθίζεται. Γιατί πριν δοθούν κάποιες σταγόνες στο αυτί ή κάποια αλυφή, πρέπει να εξεταστεί από γιατρό, για να ξέρει τι ακριβώς σταγόνες θα χρησιμοποιήσουμε. Και δεν θα βρέχουμε το αυτί μας, γιατί και το νερό είναι μια αιστεία μόλυνσης. Πραγματικά έρχονται ερωτήσεις από το κοινό συνέχεια. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Τους μου ρωτάνε, η κόρη μου 2,5 χρόνου πάει στο παιδικό. Παθαίνει συχνά οτίτιδες, περίπου 3 με 4 φορές το χρόνο. Γιατί το παθαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω? Το παθαίνει αυτό γιατί στο παιδικό σταθμό παθαίνουν πολύ συχνά τα παιδιά υιογενείς λοιμώξεις, που ξέρουμε ότι είναι ένα από τα αίτια της οτίτιδας. Τι πρέπει να κάνει? Λίγη υπομονή για να περάσει αυτή η ηλικία, να περάσει αυτό το στάδιο. 3-4 φορές του χρόνου μιλάμε τώρα για υποτροπιάζουσες οτίτιδες. Αν είναι μόνο χειμερινούς μήνες, καλώς. Όσο θα μεγαλώνει το παιδί, τόσο θα είναι καλύτερα. Αν όμως οι οτίτιδες αυτές επιμένουν να δημιουργούν κάποια πιο σοβαρά προβλήματα, τότε ίσως χρειαστεί και κάποια άλλη αντιμετώπιση. Πάω σε επόμενη ερώτηση, ακροατή. Λέει, έχω ζαχαρόδι διαβήτη που το ρυθμίζει με χάπια, αλλά έχει καιρό να κάνει εξετάσεις αίματος. Έχει έντονο πόνο στο αυτί και βγάζει υγρό και έχει και πυρετό. Να ανησυχήσει? Εγώ θα έλεγα να ανησυχήσει, ναι, γιατί στους ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη και γενικώς σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή αυτές οι παθήσεις είναι αρκετά επικίνδυνες, γιατί δεν θεραπεύονται τόσο εύκολα όσο σε ασθενείς χωρίς συνοδά προβλήματα, και πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί τον γιατρό του
πρώτον που τον παρακολουθεί για το ζάχαρο και δεύτερον και το νοριλά που θέλει μια καλή εξέταση και μια κατάλληλη θεραπεία, γιατί πολλές φορές ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη με παραμελημένη οτίτιδα παρουσιάζουν λεγόμενη κακοήθης εξωτερική οτίτιδα που είναι αρκετά σοβαρή με αρκετά ποσοστά θνησιμότητες. Θα μας πείτε λίγα λόγια για αυτήν την κακοήθη εξωτερική οτίτιδα? Είναι μια οτίτιδα σε ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη και ασθενείς με ανοσοκαταστολή που καταστρέφει ουσιαστικά τοπικά όλη την περιοχή δημιουργώντας διάφορες και ενδοκρανιακές επιπλοκές. Ένας κύριος ρωτάει, είναι 54 χρονών, δεν ακούει καλά από το ένα του αυτή και νιώθει βάρος εδώ και 2 μήνες, αλλά δεν πονάει. Τι πρέπει και αυτός να κάνει? Επειδή είναι ενήλικας και είναι από το ένα το αυτή, είναι αρκετά ανησυχητικό και θα έλεγα ότι πρέπει να πάει σε έναν οριλά, τουλάχιστον για έναν ενδοσκοπικό έλεγχο, να αποκλείσει κάποια πιο σοβαρά προβλήματα. Ωραία. Ξέρω περιπτώσεις, είμαι και παθών εγώ, ότι κάθε χρόνο, στην αρχή ειδικά του καλοκαιριού, παθαίνουμε οτίτιδα. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να μπορούμε να αποφύγουμε? Υπάρχει, να μην βουτάτε στη θάλασσα ή να χρησιμοποιείτε κάποιες οτοασπίδες. Αλλά και οι οτοασπίδες, αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι μια αιστεία μόλυνσης και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, με κάποια φαρμακευτική αγωγή πριν ή ας πούμε στον πρώτο πόνο για να το προλάβουμε σαν... Κάτι αρκετά μελετημένο, όχι, αλλά αναφέρεται ότι χρησιμοποιούν υπνόπνευμα, κάποιες αλυφές που εγώ... Αυτό το βαμβάκι με βουτυγμένο στο λάδι πριν βουτήξουμε στο βοηθάει, γενικά το ελαιόλαδο στο αυτή. Βοηθάει το να αποφευχθεί να μπει το νερό μέσα στο αυτή. Όταν έχουμε οτίτιδα το ελαιόλαδο επηρεάζει? Δηλαδή που πάλι, ας πούμε, που λένε πονάνε το αυτοί να βάλω λίγο ζεστό λαδάκι με βαμβάκι. Όχι, αυτό θα συνιστούσα να το αποφεύγουμε, ειδικά το ζεστό το λάδι, γιατί μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Το λαδάκι γενικώς το δίνουμε στους ασθενείς μας, το ελαιόλαδο, για να μαλακώσει το βίσμα που ίσως υπάρχει στον εξωακουστικό πόρο μετά την εξέταση. Όταν εννοείται βίσμα? Κυψελίδα, το κερί που λέμε. Ναι, ναι. Ναι, το λαδάκι το μαλακώνει και μετά μας κάνει να το αφαιρέσουμε πολύ πιο εύκολα. Πάω σε ερώτηση ακροατή. Λέει, έχω συνάχη εδώ και 10 μέρες και βάρος στα αυτιά μου. Ειδικά όταν ανεβαίνει υψόμετρο, βουλώνουν και νιώθει πίεση. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό? Ναι, αυτό δημιουργείται λόγω του μπουκώματος, δηλαδή η μύτη ενώνεται με το αυτί, όπως είπαμε, με ένα σωληνάκι. Όταν πρίζει το βλενογόνο στη μύτη, αποφράζεται και αυτό το σωληνάκι και δεν αερίζεται σωστά το αυτί. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο αποσυμφορετικό σπρέι για μερικές μέρες, όχι για πολλές, 5 μέρες, μια εβδομάδα, και θα υποχωρήσει αυτό μαζί με την υποχώρηση των συμπτωμάτων από την ρινίτιδα που έχει. Θα σταματήσουμε για λίγο, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί και το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους και ξανά κοντά σας. Ξανά κοντά σας, εδώ με την κυρία Κιάσουγλου Ζωή, που είναι επικουρική γιατρός, οτορινολαριγκολόγος του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου, και μιλάμε για το θέμα για τις οτίτιδες, το απόψινο θέμα της εκπομπής. Πραγματικά οι ερωτήσεις των ακροατών ήταν πάρα πολλές και έρχονται συνέχεια. Ελπίζω να προλάβουμε να τις πούμε όλες. Νομίζω δεν έχουμε πει πώς αντιμετωπίζεται η οτίτιδα. Μπορείτε λίγο να μας πείτε? Λοιπόν, εξαρτάται από το τι οτίτιδα έχουμε. Πρώτον, η εξωτερική οτίτιδα, όπως είπαμε, είναι μια συχνή πάθηση. Τις περισσότερες φορές υποχωρεί με στάλαξη κάποιων σταγόνων ή κάποια αλυφή στον έξω ακουστικό πόρο για περίπου μια εβδομάδα και αποφυγή του νερού, του να μπαίνει νερό στον έξω ακουστικό πόρο. Η μέση οτίτιδα λοιπόν είναι κάτι, μια πιο σοβαρή πάθηση. Μερικές φορές βέβαια είναι αυτοϊούμενη, δηλαδή μια μέση οτίτιδα περνάει από κάποια στάδια.
Δηλαδή, στα πρώτα στάδια της νόσου μπορεί να υποχωρήσει μέσα σε 1 με 3 24 ώρα αυτόνομα, δηλαδή χωρίς κάποια θεραπεία. Αλλιώς, αν δηλαδή βλέπουμε την οτίτιδα στο πρώτο στάδιο, αφήνουμε περιθώριο στον ασθενή 1 με 3 24 ώρα, τον παρακολουθούμε, ίσως δεν χρειαστεί κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Τις άλλες φορές, μετά από 2-3-24 ώρα, δίνουμε μια αντιβιωτική αγωγή, κάποιες σταγόνες στο αυτί, ίσως ένα σπρέι στη μύτη για 10 μέρες και τις περισσότερες φορές υποχωρεί η νόσος. Είπατε να μιλήσω λίγο και για την νεκρητική οτίτιδα, ναι, που είπαμε ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα παιδάκια της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το 90% των παιδιών μπορεί να εμφανίσει η κριτική οτίτιδα μέχρι την ηλικία 15 χρονών. Είναι πιο σπάνιο σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε ενήλικους, αλλά σε ενήλικους χρειάζεται και περισσότερη διερεύνηση για ποιο λόγο έχει κάνει την κριτική οτίτιδα. Στα παιδάκια, όπως είπαμε, όταν βλέπουμε μια κριτική οτίτιδα μονοπλευρή, αφήνουμε ένα περιθώριο 3 μηνών για παρακολούθηση. Και αν δεν υποχωρεί, τότε, αν είναι αμφωτερόπλευρη, αφήνουμε περιθώριο 3 μηνών. Και αν είναι μονόπλευρη, μπορούμε να περιμένουμε έως και 6 μήνες για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε τελικά την χειρουργική επέμβαση ή όχι. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την αδενοτομή και την τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού. Η σωληνίσκη, λοιπόν, αυτό δεν το έχει ρωτήσει κανένας και δεν το έχουμε αναφέρει, ότι παλιότερα δίναμε ένα περιθώριο, όταν τοποθετούμε σωληνίσκους αερισμού, αφήνουμε ένα περιθώριο στον οργανισμό να τα αποβάλει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και αφήνουμε μεγαλύτερο περιθώριο, θεωρώντας ότι το τύμπανο, διώχνοντας το σωληνάκι, δηλαδή επουλώνεται, δεν αφήνει τη τρύπα, γιατί μερικές φορές ένα ποσοστό μέχρι 17% περίπου, σπάνια βέβαια, από 2% μέχρι 17% αφήνει κάποια διάτρηση στο τύμπανο η τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού. Και γι' αυτό το λόγο οι τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε εμείς ως γιατροί μόνοι μας, πρέπει να αφήσουμε να πέσουν δηλαδή τα σωληνάκια μέχρι 24 μήνες περιμένουμε. Είπατε στις οτίτιδες ότι χρειάζεται αντιβίωση. Πώς αποφασίζετε ποια αντιβίωση θα πάρει ο ασθενής? Κάνετε λήψη υγρού και κάνετε καλλιέργεια αυτού του υγρού? Σπάνια το κάνουμε αυτό. Συνήθως χρησιμοποιούμε αντιβιώσεις ευρέως φάσματος, γιατί τις περισσότερες φορές στη διάγνωση είναι ήδη σε στάδιο επιπλοκών η οτίτιδα, δηλαδή έχει κάνει διάτρηση, έχει οτόρια, έντονο πόνο. Γι' αυτό και εφαρμόζουμε άμεσα την αντιβιωτική αγωγή, ενώ αυτό που αναφέρεται η καλλιέργεια, ας πούμε, για να αποφασίσουμε πιο συγκεκριμένο αντιβιωτικό, θα καθυστερήσει, θα πάρει 3-4 μέρες για να βγει. Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην αρχή, να πάρουμε το υγρό από το αυτί, να το στείλουμε για καλλιέργεια, και αν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα μέσα σε αυτές τις μέρες, μπορούμε να αλλάξουμε την αντιβίωση. Όταν υπάρχει υπερέγκριση της κεψελίδας χωρίς άλλο σύμπτωμα, πρέπει να οδηγούμαστε στο γιατρό? Απλώς πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας ανατακτά χρονικά διαστήματα για καθαρισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γι' αυτό. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μπατονέτες. Ούτε και είναι τις παιδικές μπατονέτες που λένε για τους ενήλικες, έστω? Μόνο εξωτερικά. Η μπατονέτα μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά εξωτερικά, στο πτερύγιο δηλαδή. Μάλιστα. Η οτίτιδα συνήθως επηρεάζει την ακοή? Εξαρτάται το τι οτίτιδα είναι. Εξωτερική οτίτιδα τώρα μπορεί να επηρεάσει την ακοή, εάν δημιουργεί μεγάλο είδημα στον έξω ακουστικό πόρο και λόγω της απόφραξης απλά αισθανόμαστε ότι είναι βαρύ το αυτί, πονάει και είναι βαρύ, δεν ακούμε. Η μέση οτίτιδα δημιουργεί κάποιο βαθμό βαρικοία,
λόγω της συσσόρευσης υγρού μέσα στον εξωακουστικό πόρο, και όταν υποχωρεί και το είδημα στην εξωτερική οτίτιδα και το υγρό στη μέση οτίτιδα, βελτιώνεται και η ακοή. Εκτός εάν σε σπάνιες περιπτώσεις στις μέρες μας που χρησιμοποιείται σωστά η αγωγή, η αντιβιωτική θεραπεία, εκτός εάν προκληθούν κάποιες επιπλοκές σοβαρές της οτίτιδας που είναι αρκετά σπάνιες. Γιατί πονάνε τα αυτιά μας στο αεροπλάνο και πώς τα αντιμετωπίζουμε? Τα αυτιά μας πονάνε στο αεροπλάνο λόγω της απόφραξης, της δυσλειτουργίας, ας το πούμε έτσι, της ευστεχιανής σάλπιγγας. Αυτή η σάλπιγγα είναι αυτό το σωληνάκι που λέγαμε ότι υπάρχει στο αυτί, που ενώνει το αυτί με τη μύτη. Και όταν δεν λειτουργεί σωστά, δεν εξισορροπεί τις πιέσεις εντός του αυτιού και εκτός, δηλαδή έξω από το τύμπανο και μέσα από το τύμπανο, τυμπανική μεμβράνη. Κάποιοι έχουν μόνιμο βουητό χωρίς πόνο. Τι φταίει και πώς το αντιμετωπίζουμε? Μόνιμο βουητό χωρίς πόνο. Πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν υπάρχει θεραπεία ακόμα για τα βουητά. Τις περισσότερες φορές αυτό, αν δεν είναι κάτι οξύ και είναι μόνιμο σε μεγάλες ηλικίες, είναι λόγω της πτώσης ακοής και δεν θεραπεύεται. Απλώς ο ασθενής μαθαίνει να ζει με αυτό το πρόβλημα. Μερικές φορές, αν είναι πολύ έντονο, χρησιμοποιούμε κάποια ηρεμιστικά. Ακουστικά βαρικοίες βοηθάνε μερικές φορές. Συνιστάμε στους ασθενείς μας, επειδή αυτό το βουητό είναι πολύ πιο έντονα, τις ώρες που έχει ησυχία γύρω του, πριν κοιμηθεί δηλαδή, τον ενοχλούν πάρα πολύ, συνιστάμε να βάζει ή ραδιόφωνο έτσι λίγο χαμηλά να ακούει τηλεόραση μέχρι που θα κοιμηθεί. Ρωτάει ένας νεαρός ότι έπιασε εργασία σε έναν πολύ θορυβώδες περιβάλλον. Υπάρχει φόβος να χάσει την ακοή του, να πέσει έστω, επηρεάζεται αυτό, πρέπει να κάνει κάτι? Πρέπει να μιλήσει με το... Κανονικά σε τέτοιους χώρους πρέπει να υπάρχει γιατρός εργασίας που θα προφυλάζει τους εργάτες από τέτοια προβλήματα. Πρέπει να λάβονται κάποια μέτρα, να φοράει κάποια ακουστικά. Γιατί πολλές φορές μας έρχονται ασθενείς που δουλεύουν σε τέτοιο περιβάλλον που έχουν κάποιο βαθμό ή πτώση ακούς ή ακουστικά τραύματα τις περισσότερες φορές, που δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει κάποια θεραπεία γι' αυτό. Θα μας πείτε λίγο τι είναι η τυμπανοπλαστική και πόσο επικίνδυνη είναι? Η τυμπανοπλαστική είναι μια επέμβαση που χρησιμοποιείται στους ασθενείς με χρόνια μέση οτίτιδα, δηλαδή με διάτρηση τυμπάνου. Και πόσο επικίνδυνη είπατε? Ναι, και πόσο επικίνδυνη είναι? Ναι. Σαν επέμβαση, εντάξει, από έναν έμπειρο χειρουργό δεν είναι επικίνδυνη, απλώς σε μικρότερες ηλικίες είναι με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχία, σε μεγαλύτερες με μικρότερα. Όταν υπάρχει φαγούρα χωρίς άλλο σύμπτωμα, πρέπει να πάμε στον γιατρό? Και αν ξέρετε τι μπορεί να το προκαλεί, τι φταίει? Τουλάχιστον μία φορά να εξεταστείτε από τον ειδικό ορειλά για αυτό το λόγο χρειάζεται, για να σας δώσει μια σωστή αγωγή, να αποκλείσει κάποια σοβαρότερα προβλήματα και μετά να εφαρμόζεται απλώς την αγωγή αυτή, αν είναι ίδιο το σύμπτωμα πάντα. Αν, ας πούμε, υπήρχε φαγούρα και κάποια στιγμή άρχισε να τρέχει το αυτί, τότε θα ξαναχρειαστεί η εξέταση και ίσως αλλαγή θεραπείας. Αλλά αν είναι μια μόνιμη φαγούρα, αυτό που λέγαμε για την δερματίτιδα του έξω ακουστικού πόρου, συνήθως είναι γνωστό στους ασθενείς και ξέρουν πώς την αντιμετωπίζουν. Κυρία Κέσογλου, υπάρχει αλλεργική οτίτιδα? Δεν έχει βρεθεί ακόμα σίγουρα, δηλαδή, ότι υπάρχει αλλεργική οτίτιδα. Η δερματίτιδα που ίσως προκαλείται από κάποιους αλλεργικούς παράγοντες, ναι, και μετά με τη φαγούρα, με μικροτραυματισμούς στους χειρισμούς, γιατί οι ασθενείς μας πολλές φορές αναφέρουν διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούν για να βάλουν στο αυτί τους λόγω της φαγούρας. Προκαλούν κάποιους μικροτραυματισμούς και δημιουργείται μετά μια εξωτερική οτίτιδα. Ξανάρχομαι στην ερώτηση για το αεροπλάνο και για τον πόνο. Αν υπάρχει κάποιο τρίκ που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο κατά την ώρα της πτήσης? Ναι, υπάρχει κάτι που λέμε στους ασθενείς αυτούς. Δεν είναι ουσιαστικά ασθενείς, απλώς τις ώρες της πτήσης μπορεί να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
Και αν είναι γνωστό αυτό, θα μπορούσε κανείς να βάλει κάποιες αποσυμφορητικές σταγόνες ή κάποιο αποσυμφορητικό σπρέι μισή ώρα πριν την πτήση. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα, τα ακουστικά βαρυκορίας μετά από χρήση επιβαρύνουν το αυτί μας. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τα ακουστικά βαρυκορίας, ναι, μετά από χρόνια χρήση επιβαρύνουν το αυτί μας. Όχι. Δεν υπάρχει. Απλώς αναδιαστήματα χρειάζεται ρύθμιση, γιατί ίσως πέφτει η ακοή και το ακουστικό είναι ρυθμισμένο σε συγκεκριμένη ακοή. Μετά θέλει από το κατάστημα που έχει αγοραστεί μια ρύθμιση. Ένα καινούριο ακουόγραμμα και μια ρύθμιση του ακουστικού. Ή ίσως και αλλαγή ακουστικού. Τώρα που είπατε ακουόγραμμα, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Τι είναι το ακουόγραμμα και αν χρειάζεται κάποιος να το κάνει από μόνος του να ζητήσει ακουόγραμμα. Από μόνος του τώρα, αν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι ακούει φυσιολογικά, δεν έχει κάποια προβλήματα με την ακοή του, δεν εργάζεται σε χώρο με θόρυβο, δεν χρειάζεται να κάνει ακουόγραμμα. Αν αισθάνεται ότι δεν ακούει ή ο ίδιος ή το περιβάλλον του, να του πει ότι σου μιλάμε και δεν μας ακούς, ή βάζεις πολύ δυνατά την τηλεόραση ή φωνάζεις, γιατί τα άτομα που δεν ακούνε συνήθως φωνάζουν νομίζοντας ότι δεν ακούνε οι άλλοι, τότε χρειάζεται να κάνει ακουόγραμμα, ναι. Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να αποδεχτούν τα ακουστικά? Κι εγώ πάντα είχα αυτή την απορία, γιατί, δεν ξέρω, για κοινωνικούς λόγους, ψυχολογικούς, γιατί ρωτάω συνήθως τους ασθενείς γιατί βάζουν γυαλιά όταν δεν βλέπουν και δεν βάζουν ακουστικά όταν δεν ακούνε. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Ξέρω περιπτώσεις που όταν φοράνε το ακουστικό έχουν ένα βουητό. Αυτό ξέρετε σε τι οφείλεται? Σε κακή εφαρμογή, φαντάζομαι. Θέλει ξανά σωστό εκμαγείο. Γιατί όταν χάνει ένα ακουστικό μπορεί να δημιουργεί και βουητά. Τα ακουστικά μπορούν να προκαλέσουν οτίτιδα? Εάν δεν συντηρηθούν καλά, αν τοποθετούνται με βρώμικα χέρια μέσα στο αυτί, αν υπάρχουν μικροτραυματισμοί στον έξω ακουστικό πόρο, σίγουρα μπορούν. Και γενικά πώς φροντίζουμε να καθαρίζουν σωστά τα ακουστικά? Αυτό θα σας πει ο άνθρωπος που σας το έχει προμηθεύσει το ακουστικό, με ποιο τρόπο θα το καθαρίζετε, θα το συντηρείτε. Ξέρω σαν ειδικότητα γενικά υπάρχουν στα επίγοντα. Τι είδους ασθενών έρχονται στα επίγοντα? Γιατί χρειάζεται κάποιος να έρθει στα επίγοντα και δεν μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού? Δυστυχώς στην Ελλάδα η πρωτοβάθμια φροντίδα πάσχει από ό,τι ξέρουμε και στα επίγοντα πολλές φορές έρχονται περιστατικά που δεν είναι για τα επίγοντα. Τα επίγοντα στην Ορειλά είναι μια ρινοραγία, ένας έντονος ύλιγκος, μια έντονη φαρυγγίτιδα με δυσκαταποσία, μια αμυγδαλίτιδα. Τέτοια προβλήματα, δηλαδή με πυρετό, με κακουχία έντονη που χρειάζεται ενδοφλέβια αγωγή. Ναι, αλλά πολλές φορές βλέπουμε στα επίγοντα περιστατικά και είναι τα περισσότερα στα επίγοντα που δεν χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης, αλλά ένα τακτικό ραντεβού σε ορειλά. Περίπου σε μια εφημερία πόσα περιστατικά βλέπετε? Εξαρτάται, από 60 μέχρι 120 μερικές φορές. Να φανταστώ, δεν είναι όλα, ναι, δεν είναι επίγοντα. Δεν είναι όλα επίγοντα. Πάντα και υπάρχει χειρουργείο στην εφημερία, ώστε να χρειαστεί κάποιος επίγοντας να χειρουργηθεί, ή είναι μόνο προγραμματισμένα τα χειρουργεία? Όχι, βάζουμε και επίγοντα χειρουργεία, είμαστε πάντα έτοιμοι και γι' αυτό. Τι θα μπορούσε να οδηγήσει στο χειρουργείο? Τώρα, πολλές φορές μια δύσπνοια σε έναν όγκο λάριγγα ή σε ένα είδημα λάριγγα, σε κάποιο είδημα γλώσσας, σταφυλής, σε κάποια παιδάκια με επιπλοκές της οτίτιδας που δεν το έχουμε συζητήσει, μια μαστοειδίτιδα με κάποια έντονα συμπτώματα, μια οτίτιδα με πάρεση προσωπικού. Πολλά τέτοια θέματα ή κάποια τραύματα, τροχαία ατυχήματα, θλαστικά, αιμορραγίες από προηγούμενα χειρουργία, δηλαδή από αμυγδαλεκτομή. Τώρα που είπατε αμυγδαλίτιδα, η αμυγδαλίτιδα ίδια προκαλεί οτίτιδα?
Η αμυγδαλίτιδα από μόνη της δεν προκαλεί οτίτιδα, αλλά σαν λίμωξη ανώτερου αναπνευστικού μπορεί να, λόγω του ειδήματος του ρινοφάριγγα στα γενικά πλαίσια, όχι σαν αμυγδαλίτιδα, η αμυγδαλίτιδα μπορεί να δώσει αντανακλαστική οταλγία. Αυτό που έχουμε αναφέρει, ότι ο ασθενής έρχεται και αναφέρει πόνο στο αυτί, ενώ έχει αμυγδαλίτιδα. Πάω σε ερώτηση ακροατή. Λέει, το αυτί μου έχει μεγάλη διάτρηση από τα 12. Τώρα είναι 45 και το προσέχει, δεν πονάει. Και δεν τρέχει, λέει, και δεν τρέχει. Ακούει καλά. Πρέπει να χειρουργηθεί. Εφόσον δεν κάνει συχνές οτίτιδες, δεν είναι απαραίτητα να χειρουργηθεί, αλλά είναι μια καλή ηλικία να χειρουργηθεί, δηλαδή με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Αργότερα δεν θα το συνιστούσα. Αν, ας πούμε, ερχόταν τέτοιος ασθενής στα 60 του, θα του έλεγα όχι, να μην χειρουργηθεί, εφόσον δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα με τα μέτρα που εφαρμόζει. Ωραία. Ρωτάνε, έχω έντονη φαγούρα στο αυτί και τρέχει κρεμώδες υγρό που κάποιες φορές περιέχει μαύρα στίγματα. Τι μπορεί να έχει? Πρώτον θέλει μια εξέταση. Ένας ωρελά γιατρός να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά τα μαύρα στίγματα πολλές φορές μας οδηγούν σε διάγνωση οτίτιδα από μύκητα. Δηλαδή που χρειάζεται ενστάλλαξη κάποιων ειδικών σταγόνων που αντιμετωπίζουν το μύκητα. Μάλιστα. Ρωτάει ένας γονέας, το παιδί μου χειρουργήθηκε λόγω εκρητικής οτίτιδας πριν από ένα χρόνο. Τα σωληνάκια δεν έχουν πέσει ακόμα. Πόσο πρέπει να περιμένω? Το έχουμε αναφέρει και πριν, ναι. Παλιότερα δίναμε περιθώριο ένα χρόνο και αν δεν πέφτανε από μόνα τους τα σωληνάκια, τα αφαιρούσαμε. Ή με μια μέθη στο παιδί ή με μια γενική νάρκωση. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και λέμε ότι δεν χρειάζεται να τα αφαιρούμε και δίνουμε μεγαλύτερα περιθώρια στο να πέσουν από μόνα τους και με αυτό το τρόπο να κλείσει και το τύμπανο καλύτερα. Γιατί και τα σωληνάκια πολλές φορές δημιουργούν κάποιες επιπλοκές, όπως σκλήρυνση της τυμπανικής μεμβράνης, όπως διατρήσεις, όπως ατελεκτασίες, δηλαδή κάποια χρόνια μέση οτίτιδα. Έχω ακόμα πάρα πολλές ερωτήσεις από τους ακροατές, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορώ να κάνω άλλες. Ελπίζω σε μια νέα εκπομπή. Μπορείτε να μας πείτε πού κάποιος μπορεί να σας βρει στο νοσοκομείο, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει με την κλινική, να κλείσει κάποιο ραντεβού? Μπορεί να δώσει κάποιο τηλέφωνο για ραντεβού, υπάρχει κάποιο τετραψήφιο? Το 1535. Έχουμε σχεδόν καθημερινά εξωτερικά ιατρία. Υπάρχουν πολλών ειδών ιατρία ή... Ναι, έχουμε ογκολογικό, έχουμε φωνιατρικό, ακολογικό, ρινολογικό και γενικό ιατρείο. Πώς θα ξέρει κάποιος σε ποιο ιατρείο πρέπει να κλείσει ραντεβού? Τις περισσότερες φορές ο ασθενής δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε ποιο ιατρείο πρέπει να κλείσει ραντεβού. Μετά την πρώτη επίσκεψη θα ξέρει και καλό είναι να κλείσει ραντεβού σε ένα γενικό ιατρείο για την πρώτη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Πραγματικά μας λύσατε πάρα πολλές απορίες, λύσατε πάρα πολλά ερωτήματα των ακροατών. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται η Γεωργιάνα Μπάρμπα και η Σουζάνα Μπενίση με την εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μίλτος Σταμούλης και στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα, η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.